Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε, παρόλο που βρίσκομαι στην Ολομέλεια της Βουλής, να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο κυρίως ως πολίτης. Εντύπωση μου προκαλεί τα 2 χρόνια που είμαι βουλευτήνα το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο έπακρο πληροφορημένη για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μία διαπραγμάτευση η οποία υποτίθεται, ή θέλω να ελπίζω, ότι διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, προλέγετε πράγματα και μας τα φέρνετε στη Βουλή πριν από 4-5 μήνες, πριν τα αντιμετωπίσουμε. Αλήθεια, θα ήθελα να γνωρίζω προσωπικά και οι Έλληνες συμπολίτες από πού είναι αυτή η πληροφόρησή σας. Δεύτερον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι διεξάγεται και αυτές τις ημέρες μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση σε σχέση και με το συνταξιοδοτικό και την απέτηση του ΔΝΤ για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η δική σας θέση για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ποια ακριβώς είναι? Γιατί εμείς είμαστε κάθετοι και απόλυτοι και λέμε όχι όσο αντίξω κι αν είναι το διεθνές περιβάλλον. Μας λέτε συνέχεια, υψώνετε το αίτημα για εκλογές, για άμεσες εκλογές. Άσχετο με το γεγονός ότι πρέπει κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη της πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να μπούμε στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης και να αρχίσει ακόμη περισσότερο η οικονομία της χώρας να δουλεύει. Παρά το γεγονός αυτό, θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ποια ήταν τα δικά σας πεπραγμένα. Όχι γιατί ασκούμε αντιπολίτευση, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οικολόγοι και η ΑΝΕΛ ήρθαν στην κυβέρνηση με επιλογή και εντολή του ελληνικού λαού το Φλεβάρι, το Γενάρη του 2015. Μήπως ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει ή θέλετε να ξεχάσει ότι κατά την πενταετία, 5 χρόνια, 2010 με 2014, κάνατε 11 περικοπές στις συντάξεις, 11, 2 περικοπές ανά έτος. Αυτό επέφερε μείωση των συντάξεων σε ποσοστό από 20% ως και πάνω από 50%. 11 περικοπές, κυρίες και κύριοι, σε διάστημα 5 ετών. Άρα, η λογική σας ήτανε τα ελλείμματα που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί με ελλείμματα τα παραβλάβαμε, να τα θεραπεύετε μέσα από περικοπή των συντάξεων. Αυτή ήταν η τακτική σας. Ξεκινάω με το γεγονός, κανείς δεν θα ξεχάσει βεβαίως, μιλάμε για έλλειμμα, για το ότι μειώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές των συνταξιούχων κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ σε μία πενταετία. Μισό λεπτό, δεν σας διέκοψα, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, επιληφθείτε. Λάτε, κύριε Μητεράκη, τώρα σας παρακαλώ. Είναι και ο χρόνος περιορισμένος και δικαίως θα διαμαρτυρηθεί. Θέλουμε, η κυρία Σκούφα, αργότερα. Θέλετε να θυμηθεί ο ελληνικός λαός το φαινόμενο και το γεγονός του PSI, το πόσα δισεκατομμύρια έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία σε αποθεματικά, τα οποία αποθεματικά θα βοηθούσαν στο μέλλον για να πληρωθούν οι συντάξεις που επί των εποχών σας και μέχρι και το 2014 ήταν 160.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Και ρωτάμε, γιατί τόσες πολλές? Θέλετε μήπως να θυμηθεί ο ελληνικός λαός ποια ήταν η πρόταση για το συνταξιοδοτικό όσον αφορά το email του Χαρδούβελη? Ότι η πρότασή σας ήταν η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος τόσο στις επικουρικές όσο και στο ΕΦΑΠΑΞ, και ότι αυτή η εφαρμογή της ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος οριζόντια σε όλες τις συντάξεις θα σήμαινε μείωση κατά 19% από 1η-1η του 2016 και κατά 13% από, για το τρέχον έτος.
σε σύνολο δηλαδή 32,32% στις ήδη πετσοκομμένες συντάξεις. Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Μας αναφέρατε διάφορα για τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλω 2 ή 3 λεπτά περισσότερο από το χρόνο για να εκθέσω την πραγματική κατάσταση, για να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τι θα πληρώσουν για το ασφαλιστικό τους σε ασφαλιστικές εισφορές και τι θα πληρώσουν για το φορολογικό τους. Και στο τέλος θα παραθέσω και συγκεκριμένα στοιχεία για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕ, ούτως ώστε ο κάθε πολίτης να γνωρίζει ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος πόσο ακριβώς θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και πόσο σε φορολογία. Με το νέο νόμο λοιπόν θα βγουν ευνοημένοι όσοι έχουν εισοδήματα για ασφαλισμένους του ΟΑΕ αναφέρομαι. Όσοι έχουν εισοδήματα έως 17.773 ευρώ, για αυτούς που ανήκουν στην πρώτη ασφαλιστική κλίμακα, ή και μέχρι 35.546 ευρώ για όσους ανήκουν στην τελευταία ασφαλιστική κλίμακα. Όσον αφορά τώρα τους παλαιούς, για τους νέους ασφαλισμένους του ΟΑΕ, αυτούς που ασφαλίστηκαν δηλαδή μετά την 1η του 1993, θα βγουν ευνοημένοι όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 15.234 ευρώ για την πρώτη ασφαλιστική κλίμακα ή έως 40.624 ευρώ ατομικό ετήσιο εισόδημα για αυτούς που ανήκουν στην τελευταία ασφαλιστική κλίμακα. Βάσει των στοιχείων αυτών, ευνοημένο θα είναι τελικά ένα ποσοστό των ασφαλισμένων του ΟΑΕ πάνω από 80%, και για να ακριβολογώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε και ουδόλως την αναφέρατε γιατί ουδόλως σας συμφέρει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η Συνομοσπονδία των Τάξεων που ευαγγελίζεστε ότι υπερασπίζεστε, σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή τους, το 77% των επιχειρηματιών θα έχουν και έχουν από το Γενάρη αυτού του έτους χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Μας είπατε για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρώτο γεγονός, πρώτη αναλήθεια, πρώτο γεγονός που αποκρύπτεται, εσκεμμένα αποκρύπτονται, δημιουργώντας τρομολαχνικές εικόνες, θέλοντας να δημιουργήσετε τρομολαχνικές εικόνες στον ελληνικό λαό. Το ύψος των κατώτατων εισφορών των νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Από 2.000 κατώτατες εισφορές, ξαναλέω, από 2.528,52 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα, με το νέο νόμο που εμείς φέραμε και η πλειοψηφία ψήφισε, θα έχουν κατώτατες εισφορές 1.895,38 ευρώ. Φυσικά θα έχουν και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές την πρώτη πενταετία, τις οποίες όμως μετά από 15 χρόνια θα αποπληρώσουν, όχι όμως με 8% προσάυξηση που αφήνεται να δημαγωγικά να εννοηθεί, αλλά με βάση τον λεγόμενο αποπληθωριστή, ο οποίος μπορεί να έχει και αρνητικές ή μηδενικές τιμές όσον αφορά τη μεταβολή του. Να σημειώσω δε ότι ο τελικός συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι καν 26,95%. Στην πραγματικότητα είναι 21,22883%, διότι όταν λέμε ότι ο ασφαλισμένος του ΟΑΕ, για παράδειγμα, πληρώνει 20% για ασφαλιστικές εισφορές και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη. Κυρία Σκουφά, σε αυτό τελειώνω με αυτό. Από αυτό το πραγματικό εισόδημα έχουν ήδη αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωσε τον προηγούμενο χρόνο, συν τα έξοδα για τη φορολογία, και άρα ξαναλέω, το πραγματικό ποσοστό για ασφαλιστικές εισφορές πάνω στο πραγματικό εισόδημα είναι της τάξης του 21,22%.
Θα μπορούσα να αναφερθώ με πάρα πολλά πλήστα στοιχείων για τους αγρότες τους οποίους ενεργά υπερασπιζόμαστε, να πω ότι βάσει των κατατιθέντων φορολογικών τους δηλώσεων το 90,08% των αγροτών πληρώνει χαμηλότερο ασφάλιστρο. Να θυμίσω ότι πέρα από τη φορολογία των επιδοτήσεων, των κύριων επιδοτήσεων, μέχρι το ύψος του αφορολόγητου για τις επιδοτήσεις, το ύψος των 12.000 ευρώ, εισάγαμε, αυτή η κυβέρνηση εισήγαγε και κατήργησε τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Κυρία Σκούφα, σας δεν παρακαλώ, έχω άλλα στοιχεία. Συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο σας. Ζητήσατε 2-3 λεπτά, σας τα έδωσα. Σας ευχαριστώ για την ενοχή, κύριε λεπτά. Πρόεδρε. Να καταθέσω μόνο για του λόγου του αληθές τους συγκεκριμένους λεπτομερείς πίνακες για να μαθαίνουν και οι συνάδελφοι την πραγματικότητα και να μην διασπείρουν στους Έλληνες πολίτες ασύστολα ψεύδι. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.